κακοφωνία, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος, ορισμένοι σολάρου για να παίξουν παιχνίδι, είτε λαϊκισμού, είτε ο κ. Πιερακάκης, είτε ψηφοθυρία, το είπε ο κ. Τραγάκης. Εγώ αυτό που βλέπω είναι μια κυβέρνηση Ιαννό, με δύο πρόσωπα. Πάει στο Eurogroup με τον κύριο Χαρδούβελη, ο οποίος είναι κλόνος ουσιαστικά του κυρίου Στουρνάρα και λέει συνεχίζουμε πιστά την ίδια πολιτική. Έχει επιστολές στείλει ο κύριος Σαμαράς προεκλογικά που εγγυώνται στην κυρία Λαγκάρτ θα κάνουμε όσα χρειάζεται και θα χρειαστεί και άλλα μέτρα κτλ. Και, και την ίδια ώρα κάποιοι υπουργοί για να δώσει το κύριο θεωρούν, θεωρούν για να κάποιοι υπουργοί, για να λέμε τα πράγματα κάποιοι υπουργοί όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ ή της Ελιάς αλλά και της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι η κατάλληλη αντιμετώπιση του μείον 11% στις εκλογές αθρηστικά για τους κυβερνητικούς συνεταίρους και μείον 150.000 ψήφους για εσάς είναι, παραπονιόσασταν μετά για διακοπές λοιπόν, είναι να τάζουμε στους Έλληνες ότι μην κοιτάς που ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Χαρδούβερης λένε θα εφαρμόσουμε πιστά ό,τι χρειάζεται και ό,τι έχει ψηφιστεί, εμείς θα σου υποσχόμαστε ότι θα τα αλλάξουμε. Λοιπόν, αυτό θα επιταχύνει την κυβερνητική φθορά, διότι δίνει μια εικόνα μη σοβαρότητας. Έρχομαι από τις Βρυξέλλες, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες πηγαίνω, έρχομαι κάθε μέρα γιατί προετοιμάζουμε τη δουλειά που θα ξεκινήσει με τη νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Σας βεβαιώνω ότι αυτή η εικόνα της κυβέρνησης που μετεωρίζεται, αν θα πάει για εκλογές το φθινόπωρο, τάζοντας λαγούς με πετραχίλια ότι θα ξαναδιώξει την Τρόικα και θα ξαναδιαπραγματευτεί αυτά που πιστά εφαρμόζει και ψηφίζει μαζί της, και από την ίδια ώρα ότι θα κάνουμε τα πάντα προαπαιτούμενα, ψηφισμένα για να διαπραγματευτούμε το χρέος, δίνει μία εικόνα που ολοένα και περισσότεροι θεωρούν ότι μάλλον τους επόμενους μήνες θα έχουν να κάνουν με μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Η δική μου άποψη πάνω σε αυτό το θέμα είναι τελείως διαφορετική, διότι από ό,τι ακούμε από όλους τους, ακόμα και σήμερα από τον κύριο Ρέντινγκ, ακούσαμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις και τις εφαρμογές για το μεσοπρόθεσμο και νομίζουμε ότι η ελληνική οικονομία είναι πολύ